Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οργάνωση συνταγματικά καταχυρωμένη. Ο ρόλος της είναι κάθε φορά που η κάθε κυβέρνηση θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο, τα στέλνει και στην ΟΚΕ, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, για να γνωμοδοτήσουν, να πούνε τη γνώμη τους. Η ΟΚΕ δεν αποτελείται από υπουργούς, βουλευτές και τέτοια, αποτελείται από τη ΓΕΣΕΕ εργαζόμενους, από το ΣΕΒ, από την ΕΣΕΕ, από τη ΓΕΣΕΒΕ, από μηχανικούς, από τοπική αυτοδιοίκηση, από γιατρούς, από όλη την κοινωνία. Δηλαδή είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα που γνωμοδοτεί για θέματα που απασχολούν τον τόπο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, από το 2011 και μετά 2012, όπου τότε αρχίσαμε μια κατηφόρα σαν χώρα, πολλά από τα θέματα που συζητούνται στη Βουλή είναι πολύ γρήγορα και δεν τα στέλνουν ή τα στέλνουν στην ΟΚΕ και περιμένουν απάντηση σε μία και δύο μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί η ΟΚΕ μαζεύει τους κοινωνικούς φορείς μία, δύο, τρεις φορές στο μήνα μέσα, για να μπορούν να συμφωνήσουν όλοι λίγο πολύ, γιατί πάντοτε συμφωνούμε όλοι. Δεν κοιτάμε τα πράγματα κομματικά και τέτοια πράγματα, αλλά τι είναι καλύτερα για τον τόπο. Αυτή είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος. Τώρα, γιατί το κάναμε εδώ στην Αργολίδα? Εγώ είμαι αντιπρόεδρος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος. Ήταν να πάμε στη Θεσσαλονίκη και είπα να πάμε στην Πελοπόννησο. Και διαλέξαμε μια πόλη, λογικό, να έρθουμε στην Αργολίδα. Να έρθουμε στην Αργολίδα για να συζητήσουμε με τους κοινωνικούς φορείς, δηλαδή επιμελητήριο, εμπορικούς συλλόγους, συνθηκάτα Πελοποννήσου, αγρότες, φτηνοτρόφους, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, όλη την κοινωνία. Να καθίσουμε κάτω, να συζητήσουμε ήρεμα και απλά, όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός. Γιατί τα προβλήματα δεν είναι σημερινά πολλές φορές. Τα προβλήματα ούτε πέσανε από τον ουρανό. Είναι προβλήματα που τα βιώνουμε και τα ζούμε μια ολόκληρη ζωή και δεν καθόμαστε κάτω να συζητήσουμε. Και να συζητήσουμε, όπως έλεγε ο Ρίτσος, ήρεμα και απλά, όχι για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αλλά για να ενώσουμε τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτός είναι ο σκοπός που ήρθαμε σήμερα στην Αργολίδα. Τι προσδοκάμε εμείς από το να γίνει αυτό? Θα δείτε, το βράδυ όλοι οι κοινωνικοί φορείς, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτός ο διάλογος. Είχαμε ξεκινήσει αυτό το διάλογο και πριν από 4-5 χρόνια, αλλά με το COVID κλπ. Το διαλύσαμε, κλειδίσαμε αυτό το κοινωνικό, την κοινωνική ένωση που είχαμε εδώ στον ΟΜΟ. Θα καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε ήρεμα και δεν θα συζητήσουμε μόνο τη Δευτέρα. Θα πάρουμε μια πρωτοβουλία και θα γίνεται κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, μια φορά. Μία να συναντούμαστε στο επιμελητήριο, μία στο δικηγορικό σύλλογο, μία στους αγρότες, μία να καθόμαστε κάτω και συζητάμε για τα προβλήματά μας. Δεν μπορεί να περιμένουμε από αλλού να λύσουν τα προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πώς και γιατί πρέπει να πάμε έτσι ή αλλιώς, είναι οι άνθρωποι που τα βιώνουν αυτά τα προβλήματα και ζουν με αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό και πήραμε αυτή την απόφαση να κάνουμε εδώ στην Αργολίδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να δώσουμε, αν μπορούμε, μια ελπίδα σε αυτό που λέγεται άνθρωπο.